Θεσσαλονίκη του ΚΚΟΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Δυτική Θεσσαλονίκη τη ΚΝΕ καταγγέλουν την απαράδεκτη στάση του Δημάρχου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου, που επιδιώκει να βάλει εμπόδια στην προβολή 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, βάζοντα τα συνεργεία καθαριότητα του Δήμου το μεσημέρι του Σαββάτου να κατεβάσουν τα χαρτόνια που προπαγάντιζαν το φεστιβάλ. Μάλιστα, δήλωσε ότι αυτή η πράξη είναι παράνομη, κάτι το οποίο φάνηκε να μην ισχύει λίγους μήνες πριν, όταν γέμιζε τους δρόμους με αντίστοιχο υλικό για την επανεκλογή του ως Δήμαρχος. Η στάση αυτή του Δημάρχου δεν μας εκπλήσει καθόλου, αφού διαχρονικά βάζει εμπόδια στην πραγματοποίηση του φεστιβάλ της ΚΝΕ, που πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός στην περιοχή. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως και φέτος, απορρίπτει χωρίς συζήτηση κάθε αίτημα για αρρωγή με εξοπλισμό και μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος για το στήσιμο και τη λειτουργία του φεστιβάλ. Την ίδια στιγμή, βέβαια, επιταχύνεται οι διαδικασίες, διατίθεται χώροι που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου όταν πρόκειται για άλλες εκδηλώσεις, όπως εκείνη της φασιστικής οργάνωσης του Ιερού Λόγου, για την οποία παραχωρήθηκε το θέατρο της Μενεμένης, μάλιστα μέσα σε διάστημα 2 μόνο ημερών. Και μόνο αυτό το γεγονός αρκεί για να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του. Πώς πραγματικά εξηγείται αυτή τη στάση? Αυτό που τους ενοχλεί είναι το περιεχόμενο του ίδιου του φεστιβάλ, που φέτος πραγματοποιείται με σύνθημα: «Με τους αγώνες, τα όνειρα, τη δύναμή μας θα χτίσουμε ένα κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα, τον σοσιαλισμό». Τους ενοχλεί το γεγονός ότι μέσα από αυτό το περιεχόμενο καλούνται οι νέοι να μην συμβιβαστούν με τα ψίχουλα που τους πετάνε, να μην δεχτούν να είναι πολυτέλεια οι χιλιάδες από αυτούς, να πάνε διακοπές, να έχουν σχολεία, ελεύθερους χώρους άθλησης, ότι είναι μονόδρομος η αναδουλειά, η ανασφάλεια, η ανακύκλωση της ανεργίας μέσα από εξάμηνα και οκτάμηνα προγράμματα.